Καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι για μένα. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου, παιδιά μου. Τι κάνεις? Καλά, καλά, καλά. Πάντα καλά. Όπως πάντα. Όλα καλά και όλα ωραία. Λοιπόν. Τι θα φάμε σήμερα? Εγώ θα την πω τη συγγνώμη. Γιατί πειραζόμαστε με την Αγγελική και ο κόσμος νομίζει ότι είμαι πειθαρχικός και είμαι προηγούμενος. Όχι, δεν έχουμε. Απλώς αντέχω το χιούμορ σου και αντέχεις το δικό μου. Αυτό ακριβώς. Τίποτα παραπάνω. Την αγαπώ και με αγαπάει πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε χοιρινό ψαρονέφρι. Δεν το καταλαβαίνω το. Κάνει να ζει, είναι χαριτωμένη. Φρέτ και αντικλεπτικό σήμερα. Μην την εκλέψω. Θα σε μαγνητήσω. Αυτό μόνο μου χρειάζεται. Λοιπόν, και θα κάνουμε ψαρονέφρι, χοιρινό. Ψαρονέφρι, μόνο το χοιρινό. Δεν χρειάζεται να πω χοιρινό. Χοιρινό φιλέτο θα κάνουμε. Είναι κρέας, να το διευκρινίσουμε σε κάποιους το ψαρονέφρι. Γιατί έχουν την εντύπωση ότι είναι ξαδελφάκι της τσιπούρας. Ψαράκι νεφρό, ε. Ναι, και εγώ έτσι, όταν ήμουν μικρός έτσι νόμιζα, ότι ήταν ψαρονέφρι, έλεγα ψαρονέφρι. Και έλεγα ότι την κουμούσα το κρέας και μετά κατάλαβα τι ήταν. Θα κάνουμε δηλαδή χοιρινό φιλέτο και θα το συνδυάσουμε με μια υπέροχη σαλάτα με ρόκα. Αλλά δεν έχεις μόνο αυτά τα υλικά. Ο πάγκος σου είναι γεμάτος απλά μεν, αλλά ωραία υλικά θέλεις λοιπόν, να μας τα ξεκινάμε. Το ψαρονέφρι μας, να το. Φρεσκότατο, το πήραμε από το δατσέρι. Θα χρειαστούμε πιπέρι, αλάτι και ρίγανη. Αυτά για το κρέας σου. Αυτά για το κρέας. Πάμε δίπλα. Θα κάνουμε σαλάτα ρόκα. Την έχουμε πλύνει σε άφθονο νερό και την αφήσαμε μέσα μαζί με λίγο ξύδι, 5 με 10 λεπτάκια να καθαρίσει καλά. Μπροστά έχουμε παντζάρια, τα οποία τα ψήσαμε στο φούρνο, δεν τα βράσαμε. Τα κάνουμε όπως ακριβώς κάνουμε την πατάτα στο φούρνο. Τα παντζαράκια σκέτα, 45 λεπτά στους 180 βαθμούς και είναι πεντανόστιμα. Ξεφλούδισμα και είναι ψημένο, είναι έτοιμο για να μπει μέσα στη σαλάτα. Ελαιόλαδο, μέλι, σουσάμι που θα το καβουρδίσουμε και λευκό ξύδι. Και πάμε πιο δίπλα, θα κάνουμε μια εύκολη σάλτσα η οποία θα αποτελείται από μαλακό τυρί, μαλακιά φέτα και γάλα, κρέμα γάλακτος. Αυτό. Μάλιστα. Εύκολα υλικά. Γροσερή μου ακούγεται η σαλάτα. Είναι πάρα πολύ νόστιμη και ταιριάζει πάρα πολύ με το ψαρονέφρι. Ωραία. Οπότε χρειάστηκε να πας στο δατσέρι για να ψωνίσεις το ψαρονέφρι. Είσαι φοβερή, είσαι καταπληκτική. Ναι. Ωραία. Να τα δούμε τα ψωνίσου. Ναι, ναι, πάμε. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, εξαιρετικά προϊόντα, ναι. Και ψαρονέφρι φρεσκότατο πρώτης ποιότητας και νοστιμότατη φέτα, λευκό τυρί από το κατάστημα Δατσέρι στη Νέα Λικαρνασσό. Αυτή τη Μεγάλη Τετάρτη έχει τα εγγένεια. Λοιπόν, γιατί ανακαινίστηκε. Ξεκινάμε. Ξεκινήσαμε. Λοιπόν, έχουμε βάλει τα σκεύη μας πάνω στη φωτιά. Θα ξεκινήσουμε με ένα μεγάλο τηγάνι στο οποίο θα ψήσουμε το ψαρονέφρι, το φιλέτο χοιρινό. Είναι ένα πολύ εύκολο στο ψήσιμο κρέας, αλλά άμα το χάσουμε, δηλαδή μέσα σε γιατί να το χάσουμε, ψηθεί παραπάνω, αλλάζει τελείως η γεύση του. Δεν έχει γεύση νομίζω μετά, είναι ένα λάστιχο που μπράβο, δεν έχει μπράβο. Γεύση. Λοιπόν, δεν θα το βάλουμε έτσι ολόκληρο. Το έχουμε κόψει στη μέση. Μάλλον όχι εγώ, ο Δημήτρης μου το έκανε. Και μας το έχει ανοίξει, βλέπετε. Α, ζήτησες να στο φιλετάρει και στο έκανε. Είναι έτοιμο. Το οποίο το κάναμε έτσι για να ψηθεί γρήγορα και θα δείξω έναν εύκολο τρόπο. Η αρχική μορφή είναι αυτή εδώ. Είναι αυτή εδώ. Εδώ είναι το κεφάλι, εδώ είναι η ουρά και εδώ έχει ένα παραφύλετο. Το οποίο, άμα δουλεύαμε σε κάποιο καλό μαγαζί, θα τα καθαρίζαμε όλα αυτά και θα φαίναμε μόνο αυτό εδώ το κομμάτι. Τώρα, επειδή μαγειρεύουμε σπίτι μας, δεν πετάμε τίποτα και θα βάλουμε όλα μέσα. Λοιπόν, ξεκινά. Εντάξει. Λοιπόν. Ωραία. Θέλουμε άλλο ένα πιάτο. Θα σου φέρω εγώ. Α, το εδώ. Να πάρει το ολόκληρο φιλέτο στην άκρη. Δώστε μου. Και τι κάνουμε τώρα. Θα βάλουμε λίγο λάδι πάνω στο φιλέτο. Τίποτα παραπάνω. Αυτό το κάνουμε για να κάνει κρούστα. Μπράβο, Αγγελική. Τώρα θα βάλουμε αλάτι και πιπέρι. Και από τις δύο πλευρές. Πόση ώρα περίπου θέλει το ψαρονέφρι στο τηγάνι? Ψησιμό, θα δεις τώρα. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς, γιατί είναι ανάλογα το τηγάνι και ανάλογα το πόσο κοντρά είναι κομμένο. Θα το δούμε όμως, φαίνεται.
Έχουμε ανοίξει ήδη το μάτι στην κουζίνα μας. Έχει αρχίσει να θερμαίνεται, να κάψουμε τον πάτο του τηγανιού. Μπράβο, Αγγελική. Είδες, έχει γίνει φοβερή μαγείρισα. Ξέχασα να βάλω λάδι και μου το θύμισε. Πάντως δεν ξέρω γιατί. Είναι παρεξηγημένο το ψαρονεύσι. Δηλαδή, τι εννοείς? Αυτό που σου είπα και πριν που βλέπουν το βιντεάκι. Άμα ψηθεί ότι λάθος. Δεν, το φοβούνται. Έχω ακούσει από πολλές νοικοκυρές ότι ψαρονεύσει δεν μπορώ να το ψήσω. Είναι δύσκολο κρέας. Θα σου πω γιατί. Γιατί στα σπίτια μας έχουμε μάθει να κάνουμε πολύ καλά μαγειρευτά. Οπότε με την έννοια, άμα κάνουμε και ένα ψαρονεύσει μαγειρευτό, 99% το χάσαμε. Okay. Λοιπόν, έχει άλλο τρόπο ψήματος στο χοιρινό. Δώσουμε το. Και αυτό από κάτω. Και ξεκινάμε. Σε καθό τηγάνι. Δεν έχουμε ανάψει ξεχασμό για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο λόγος που το έχω βάλει σε καυτό τηγάνι είναι θέλω να ψηθεί γρήγορα απ' έξω, να κάνει μια ωραία κρούστα. Όχι να κρατήσει τους χυμούς μέσα, αλλά να μην προλάβει να ψηθεί πολύ μέσα. Okay. Το συγκεκριμένο κρέας δεν πρέπει να το ψήνουμε, αυτό που λέμε. Πρέπει να το ψήνουμε όσο χρειάζεται. Υπάρχουν θερμοκρασίες οι οποίες ξέρουμε ότι αυτές οι θερμοκρασίες σκοτώνουν τα μικρόβια. Λοιπόν, αυτό είναι. Okay. Το αφήνουμε και περιμένουμε. Γυρνάμε μία φορά, στην κυριολεξία μία, άλλη μία και τελειώσαμε. Οκ. Okay. Okay. Ωραία. Λοιπόν, στο τηγάνι πιο μπροστά έχω ένα μικρό τηγανάκι. Λίγα λεπτάκια θέλει, έτσι. Ναι, είναι λίγα λεπτά. Έχω ένα μικρό τηγανάκι εδώ, μπορούμε να δείξουμε. Σουσάμι. Βλέπετε. Μπράβο. Και την κάρτα με τα υλικά μας για ψαρονέφι με σαλάτα. Ωραία. Ρόκα, σουσάμι και σάλτσα φέτα. Θα βάλουμε σουσαμάκι. Δεν παίζει ρόλο αν θα είναι ψημένο ή άψιτο, δηλαδή λευκό ή καμπουρδισμένο από πριν, γιατί αγοράζουμε και καμπουρδισμένο σουσάμι. Εμείς θέλουμε να το ξανακαμπουρδίσουμε, να φρεσκάρουμε για να βγουν τα αρώματα. Oui. Okay. Τέλεια. Θα το χρησιμοποιήσει για τη σαλάτα σου, έτσι. Μπράβο. Ήδη έχει αρχίσει και μυρίζει. Παιδιά, μυρίζει εκπληκτικά. Ένα φρεσκό καμπουρδισμένο σουσάμι μπορεί να αντικτύπτει πολύ ωραία αρώματα στη σαλάτα μας. Και είναι πολύ θρεπτικό το σουσάμι. Mm-hmm. Στέλιο, κάνει και αυτό το έτσι. Δεν ξέρω. Το χρειαζόμαστε. Αλήθεια, στο πίσω το λέω. Μπορούμε να βγάλουμε το μισό μας, να το δοκιμάσουμε. Είναι ανάγκη να το μάθουμε τώρα, μία άλλη φορά. Το βάζω. Θα γίνει ρεζίλι στην καμερά. Θα γίνω ρεζίλι, το έχω σίγουρο. Να, λίγο, ναι. Απλά σκέφτεται τη Σοφία που θα μαζεύει μετά το σουσάμι από όλο το πλατό. Λοιπόν, πάμε πάλι στο, στο χοιρινό φιλέτο. Και την άλλη. Θα γυρίσουμε. Α, έγινε πολύ γρήγορα όμως. Αυτό γρήγορα. Βλέπουμε ότι όντως ψήθηκε από τη μία πλευρά, ναι. Είναι εξαιρετικό. Άλλο τόσο και από την άλλη πλευρά και είναι έτοιμο. Okay. Πόσο, ούτε δύο λεπτάκια, τρία λεπτάκια. Παραπάνω, λίγο παραπάνω. Είναι τόσο γευστικό και ωραίο το ψαρονέφρι, είναι καθαρό κρέας, είναι νόστιμο. Λοιπόν, να λοιπόν το μυστικό, πώς θα το κάνετε πετυχημένο. Όχι λίγο ή πολύ ψήσιμο, όσο ψήσιμο χρειάζεται. Θέμα νομίζω ότι αυτό είναι έτοιμο. Ναι, ναι, είναι έτοιμο. Λοιπόν, αυτό. Σε αυτή τη σαλάτα δεν θα πήγαιναν και ξύ, καρποί, σταφίδες. Μα γι' αυτό βάλαμε σουσάμι, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ ξύλο καρπούς. Κουκουνάρι. Φυσικά, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Στέλιο, ναι. Μπορείς να φέρεις από πίσω ένα πιάτο ή δύο μικρά πιατάκια να βάλουμε στο καθένα ένα χοιρινά φιλέτο όταν είναι έτοιμα. Να φέρω ένα μεγάλο. Ναι. Εγώ πάω στη βρέση να φέρω νερό. Νομίζω ότι είναι έτοιμο θέμα. Για δες το. Αχ. Μύρισε πάρα θέλει πολύ το σουσάμι. Θα τα αφήσουμε μισό λεπτό ακόμα. Ωραία. Λοιπόν, αφήνω πάνω σου, okay? Ναι. Ωραία. Και προχωράμε με τη σαλάτα. Θέλω τη στάμνα. Ωραία. Πήγα και μάζεψα τα χόρτα και στάμερα. Ναι, φοβερή. Και τι νοικοκυρά, τι νοικοκυρά. Λοιπόν, κλασικά ελαιόλαδο. Συνταγή τώρα πάνω κάτω ελαιόλαδο, δύο κουταλιές σούπας, τρεις ανάλογα το πόσο ελαιόλαδο θα κάνουμε. Και πόσο μας αρέσει το λάδι. Λοιπόν, λευκό ξύδι. Εννοείται ότι αν έχουμε ξύδι το οποίο δεν είναι λευκό, είναι από κάθε παλιό κρασί. Φυσικά το χρησιμοποιούμε. Μπαλσάμικο. Εννοείται βαλσάμικο. Mm-hmm. Νομίζω ήρθε η ώρα να βάλουμε. Έπαιρνα.
Μ' αρέσει που ο Στέλιος έχει αναλάβει το κομμάτι του ψήστη. Φοβερός, φοβερός, ναι. Ωραία. Να μας κάνεις μπάρμπεκιου. Πάλι το άστο λέει στην άκρη, μια χαρά είναι. Ξαναπάμε πάλι στη στάμνα, στα λάτα μας. Ανακατεύουμε και ήθελα να βάλουμε το μέλι. Πόλικο. Λοιπόν, η ρόκα είναι ένα πολύ θρεπτικό, ωραίο λαχανικό. Αυτή την εποχή τη βρίσκουμε και φρέσκια και έχει και πολύ καλή τιμή. Ωραία. Αλλά έχει βγάζει μία πικρίλα. Δείτε τώρα τι υλικά χρησιμοποιεί ο Θέμος για να ισορροπήσει τη σαλάτα. Το παντζάρι είναι επιστρεπτικό και, πολύ και έχει και μία γλύκα. Βάζεις και μέλι. Ξέρεις τι νομίζω, η ρόκα ή αρέσει ή δεν αρέσει. Η ρόκα σκέτη είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, αλήθεια είναι. Είναι πολύ πικάντικη και είναι δύσκολη σκέτη. Αλλά για να φαγωθεί χρειάζεται να κάνεις ένα πολύ δυνατό dressing, γλυκό και ένα γλυκό λαχανικό μέσα και έχετε σε μια φοβερή ισορροπία. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς, μια φοβερή ισορροπία. Ωραία, βλέπετε πως έχετε στο dressing αμέσως με το μέλι και το ελαιόλαδο. Θα βάλουμε μέσα τη ρόκα. Αν θέλαμε μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα πράσινα. Εννοείται. Ταιριάζουν όλα τα πράσινα λαχανικά. Ενώ μαρούλια... Αν θέλετε το λάδι τώρα και η σάλτσα αυτή που έφτιαξε με το μέλι ο Θέμος να πάει παντού μες στο λαχανικό, έτσι το κάνουν. Το βάζουν σε μια μικρή λεκάνη. Βασικά αυτό θέλει μεγαλύτερη λεκάνη από την σαλάτα. Δηλαδή δεν βάζουμε ένα μικρό πιατάκι και πάνω πολύ σαλάτα γιατί δεν ανακατεύεται ποτέ. Λοιπόν, θα βάλω πρώτα τη ρόκα, θα τα ανακατέψω καλά. Χρειάζεται να βάλω χέρι μέσα. Γι' αυτό βάζω και ένα γάντι. Και όταν έχει ανακατευτεί καλά παντού το dressing, τώρα θα βάλω το. Παντζάρι. Το θέλεις έτσι χοντροκομμένο. Ναι, ναι, ναι. Δεν όχι τυβάκια. Όχι, όχι, όχι. Έτσι, έτσι. Έτσι χοντροκομμένο. Μπορείς την κλικ. Πώς συμπληρωθείς. Πόσο καλό είμαι μαζί σήμερα, είδες. Είδες. Το παντζάρι, είπαμε, το έβαλες απλά στο φούρνο και το έψες για 45 λεπτά. Στους 180 βαθμούς. Χωρίς τίποτα. Τίποτα. Και τώρα θα βάλουμε πάνω το σουσάμι. Το σουσάμι διάβομαι που μοσχοβολάει. Θα μπορούσα να το περάσω και από το μούλτι. Το οποίο θα σπάσει ο καρπός και θα μυρίζει ακόμα πιο πολύ. Ήδη μυρίζει. Mm. Τώρα έχει και μέλι μέσα και κόλλησε πάνω στα φύλλα της ρόκας. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη στα γρήγορα τη σαλάτα και πάμε να κάνουμε τσακ μπαμ τη σάλτσα. Τη σάλτσα. Αγγελική, πρόσεξε. Ωραία. Και ξεκινάμε. Α, θα κάνεις ζεστή σάλτσα. Τι εννοείς? Περίμενε. Αυτό ήταν καλό. Περίμενε. Α, κάτσε, κάτσε, γιατί εγώ μπερδεύτηκα. Η σάλτσα θα μπει στο σαρονέφι. Εννοούσες dressing, ναι. Λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Άμα ήταν νεκρό, το λέγαμε dressing. Εντάξει. Τώρα το λέμε σάλτσα που είναι ζεστή. Εντάξει. Εντάξει. Τέλειος, νομίζω ότι είναι γιατί... πολύ άντεξε. Πολύ άντεξε. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Γάλα. Κρέμα γάλακτος. Αλλά και έτσι δεν μπορούμε να το φάμε. Μπορούμε και εκεί, μπορούμε, ναι. Μπορούμε. Πώς κάνουμε διατροφή. Πρέπει να δικαιολογήσω τα χρήματα που παίρνω. Δεν μπορώ να κάνω μια συνταγή δύο λεπτά. Πρέπει να σκέφτομαι να κάνω πράγματα, να βλέπει ο κόσμος να του αρέσει. Έχεις ακόμα 4 λεπτά. Εννοείται. Μια και αναφέρθηκε στην ώρα. Ωραία. Λοιπόν. Θα τσακωθείς με την κυλική. Παίρνει μια βράση. Okay. Μόλις πάρει μια βράση, πήραμε φέτα. Ένα μαλακό τυρί το οποίο θα λιώσει γρήγορα και θα εμπλουτίσει τη σάλτσα μας. Χρειάζεται αλάτι και πιπέρι, δεν έχει σημασία που έχουμε μέσα φέτα. Βάζεις λίγο έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Τέλεια. Πήρε μια βράση, βάζουμε το τυρί μέσα. Δώστε. Χρειαζόμαστε ένα στήρμα. Να σπάσουμε το τυρί. Δεν θέλουμε να βράσει πάρα πολύ, γιατί η κρέμα γάλακτος, τα λιπαρά της κρέμας και της φέτας θα πήξουν πολύ τη σάλτσα. Παίρνει μια βράση, την κλείνουμε, το μαλακό τυρί θα λιώσει και θα χυλώσει η σάλτσα μας. Εδώ θα ταιρίζαν και μανιτάρια, δεν θα ταιρίζαν. Θα ταιρίζαν μανιτάρια, θα ταιρίζαν ελιές, θα ταιρίζαν βασιλικός. Άλλη μια βράση. Το βλέπω αυτό. Θέλεις να έχει μια πιο δεμένη. Μπράβο. Θέλω να σφίξει λίγο. Η σαλάτα, παιδιά, μας κοβολάει. Ναι. Λοιπόν, και σιγά σιγά μέχρι να ετοιμαστεί η σάλτσα. Στείνουμε. Στείνεις το πιάτο σου. Τέλεια. Ένα μεγάλο πιάτο. Θέλω να πάει η κάμερα στον φοβερό Ζερβό και να δείξει που θα βάλει πάνω ρίγανη. Αφού τα ψήσαμε, εννοείται, λοιπόν. Τα ψήνουμε πρώτα και στο τέλος βάζουμε ρίγανη. Μπράβο. Η ρίγανη με τη φέτα, με το χοιρινό φιλέτο, το παντζάρι, είναι συνδυασμοί που είναι τέλειο.
Τέλος. Δώστε μου. Ορίστε. Φινίτο. Πρόσεξε να δω. Μια κουτάλα. Κουταλάκι. Τι θέλεις. Κουτάλι. Ωραία. Α, ορίστε, δεν το λυπάται ο Θεός. Λίμνη. Εντάξει, δεν βλέπω την ώρα να δοκιμάσω. Μου σχοβολάει αυτό που έχει φτιάξει. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Προσέξτε το ψήσιμο που θα κάνετε στο χοιρινό φιλέτο. Αυτό το ζουμάκι μπορώ να το βάλω μέσα στην κρέμα, μέσα στη σάλτσα, να πάρει μια βράση και να εμπλουτίσει κι άλλο την. Θα δώσει έξω ένα σημείο. Ναι, πρόσεξε. Θα χρειαστούμε να το παρατηρήσουμε και θα δούμε τι άλλε μας. Γεια σου, ρε Θεέ μου. Καλλιτέχνη. Okay. Και ήταν νομίζω πάρα πολύ εύκολο και πιστέψτε με, θα είναι σίγουρα πεντανόστιμο. Χρειαζόμαστε δύο καλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, καλή πρώτη ύλη, πήραμε καλό χοιρινό φιλέτο και μια αλφα τεχνογνωσία να μπορούμε να το ψήσουμε. Και έκανες και ένα στήσιμο που θα μπορούσαμε να το δούμε σε ένα πολύ καλό εστιατόριο και να το σερβίρουμε εντάξει τώρα. Έτσι. Εξαιρετικό, μοσχοβολάει ναι, και ναι, ναι. Τα έχει όλα αυτή η συνταγή. Αρκετά καλή. Λοιπόν, δοκιμάζουμε. Λοιπόν, ναι. Αν μισό λεπτό να το δείξουν έτσι. Μισό λεπτό να μας ταλαιπωρήσουν, ναι. Κάνουν τα παιδιά εξαιρετικά πλάνα. Ας φάω σαλάτα. Το είδατε. Δεν θα το ξαναδείτε. Δεν θα το ξαναδείτε. Μαχαιράκι. Έβγαλε. Έβγαλε για τα γένια του πάπας. Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για κάτι που συνοδεύει ένα τέτοιο εξαιρετικό πιάτο. Κρασιά ελληνικά πρώτης ποιότητας και αποστάγματα. Οι νοποιοί της Βορείου Ελλάδος ταξιδεύουν την Κυριακή στην Κρήτη και θα έχουμε μια κουβέντα με τον πρόεδρο του Συλλόγου. Ευχαριστώ, Θέμο. Παρακαλώ, λοιπόν, επιστρέφουμε. Την Κυριακή θα